Πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ που αφορά σε δύο εκπομπές και ασχολούνται με εμάς και με τον Αντρέα. Και μάλιστα μου κάνουν και συνέχεια και μαθήματα. Μου κουνάνε το δάχτυλο πώς να κάνουμε σωστό τις εκπομπές. Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Και έχουν και άποψη αν εμείς προσβάλλουμε τον Αντρέα. Μήπως διαδικασία να θυμηθώ τι εκπομπές παρουσίαζαν ήδη και έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς. Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας. Όντως μας κούνησαν το δάχτυλο για τον τρόπο που χειριστήκαμε και που παίξαμε τις δηλώσεις του Like. Προκειμένου να φέρουμε σε δύσκολη θέση τον Ανδρέα Μικρούτσικο που δεν γνώριζε τίποτα. Εμείς, Ανδρέα. Άλλο γι' αυτό. Το βίντεο! Το βίντεο! Δεν μπορείς να έχεις ένα συνεργάτη σου και ένας άνθρωπος να τον βρίζει και να τον ξεφυλίζει τόσο πολύ και να μην αυτό το πράγμα το πετά στα σκουπίδια. Θα έλεγε ποτέ ο Ανδρέας όχι, δεν θέλω να παίξει γιατί δεν θέλω. Δεν ξέρω, βέβαια. Φοβάμαι να απαντήσω. Όχι, φοβάμαι. Μπορεί να έλεγε δεν θέλω να συνεχίσω την αντιπαράθεση. Δεν είναι μόνο το τηλεοπτικό. Μετά υπάρχει και ένα σεβασμό σε έναν άνθρωπο που κάθεται εκεί στην παρέα. Αυτά που ακούστηκαν ήταν και. Σε βάζουν σε μία πολύ πολλά να νιώθεις. Δηλαδή μετά τι να απαντήσεις, θα πρέπει να βρίσεις τον άλλον. Αντρέα, γιατί δεν με έβρισες? Εγώ θα ξεκινήσω από τη ΦΕΗ. Η ΦΕΗ ήταν η πιο εύστοχη όλων. Όπα. Γιατί ετέθη θέμα αν είμαι ενημερωμένος ή όχι. Και λέει. Υποθέσουμε ότι του είπαν του Αντρέα, έχετε τον Αντρέα για άνθρωπο να πει μην το παίξετε αυτό γιατί με προσβάλλει ή με θίγει. Αυτό ή λέγεται Αντρέας. Συγγνώμη. Ένα replay παρουσιάζει πάντα ενδιαφέρον. Θα έλεγε ποτέ ο Ανδρέας όχι δεν θέλω να παίξει γιατί φοβάμαι να απαντήσω. Άλλο είδαμε, άλλο καταλάβω. Περισσότερο θέμεις. Το είπε αυτό ο Αντρέα μου. Είπε ότι δεν σε σεβόμαστε η ΦΕΗ. Δεν είναι μόνο το τηλεοπτικό. Μετά υπάρχει και ένα σεβασμό σε έναν άνθρωπο που κάθεται εκεί στην παρέα. Αντρέα μου, και δεν εξευτελίζεται, είπε η ΦΕΗ αυτός. Κόψτε όλο το απόσπασμα της ΦΕΗ και μετά τις διαφημίσεις. Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης. Γιατί αυτή τη στιγμή θίγομαι εγώ. Γιατί? Και η εκπομπή και συνεργάτες μου πάνω. Γιατί? Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Γιατί? Τι γίνεται, ρε παιδιά. Γύρισε λοιπόν και είπε η ΦΕΗ Σκορδά μαζί με τους συνεργάτες της ότι η εκπομπή και η παρουσιάστρια σε ξεφτελίζουνε. Όχι. Αυτό είπαν όμως. Κόψτε τώρα τα πόρτα, θα το αποτάβετε λάθος. Απέναντι είπε ότι ο Αντρέας δεν εξαφτελίζεται. Εγώ αυτό άκουσα. Τι είναι αυτός! Ποιος τον έφερε! Είπε ότι η εκπομπή σε ξεφτελίζει. Όχι. Αυτό είπαν όμως. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Η εκπομπή σε ξεφτελίζει. Θα μιλήσει, άκουσε. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Αυτό είπε η ΦΕΗ. Εγώ άκουσα. Αυτό είπαν όλοι. Τελείωσε. Περβέτο. Κόψτε μόνο σκορδά. Δεν πειράζει, πράγμα του κάνουμε. 5% κάνει, θα την ανεβάσουμε λίγο σήμερα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, δείξτε το αποσπάσμα της Σκορδά. Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Ενοχλούν, ενοχλεί μάλλον, όταν βλέπουν ανθρώπους να συνεργάζονται χρόνια και δεν αλλάζουν συνεργάτες και τις έχουν κάθε χρόνο. Ενοχλεί κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές όταν άνθρωποι όπως εγώ και η ομάδα μου έχουμε ξεκινήσει από το μηδέν. Από το μηδέν. Εσύ είσαι γυναίκα τις γυναίκες. Χωρίς τις πλάτες κανενός. Και έχουμε φτάσει να κάνουμε επιτυχία. Τι κάνει? Πραγματικά. Με πολύ σκληρή δουλειά. Ταπεινή, προσγειωμένη, μια χαρά. Χωρίς κανέναν γάμο, χωρίς καμία συνεργασία περίεργη και χωρίς κανέναν εξευτελισμό. Θέλω να τη δει γιατρός. Κόψτε από μέσα τη σκορδά και μετά από το σχολιάσει ο Ανδρέας. Δεν πειράζει, θα κάνει μια μονάδα παραπάνω σήμερα. Έλα, πάμε, μετά τη διαφημίση. Ευχαριστώ. Το γράφουμε αυτό. Αλλά αυτοί είστε. Όταν κουνάτε το δάχτυλο, θα προσέχετε.